Πολύ ενδιαφέρον πάνελ έχουμε. Βεβαίως, καλημέρα σα. Ο κ. Νικίτα Κακλαμάνη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο οποίο είναι βεβαίω του κεντρικού πολιτικού σκηνικού, αλλά τα δημαρχιακά τα ξέρει. Αφού πόσα, τόσα χρόνια δήμαρχο. Ξέρει. Αφού από παραδρομή δήμαρχο πάνω πω. Λοιπόν, <laughs> η κυρία Τζάκρη η Θοδόρα το ΣΥΡΙΖΑ, καλημέρα σα. Καλημέρα, κυρία Τζάκρη. Και ο κ. Γιάννη Πρωτούλη εδώ πέρα, μέλο του Κοκουέ. Πολύ το καλά το κουκέ, Πήγε εξαιρετικά στην Υποψήφιος. Αθήνα. Υποψήφιο περιφερειάρχη του Κοκουέ, πολύ καλά πήγατε. Και προσωπικά, λαϊκή πέραν το ναι. συνολικό, και προσωπικά πήγατε καλά. Η λαϊκή σε όλη την Ελλάδα, ιδιαίτερα στι περιφέρειε, έχει πολύ μεγάλη αύξηση ποσοστών και σε απόλυτο αριθμό ψήφων. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτηση το οποίο σταθερά δυναμώνει. Από το ΣΥΡΙΖΑ πήρατε. Πήραμε από παντού. Απαντού. Πήραμε από ανθρώπου τη δουλειά, του μεροκάματο, από ανθρώπου με ανησυχία, με πολιτικό προβληματισμό, που βλέπουν ποια είναι η κατάσταση, είδαν αυτό το άσχημο καλοκαίρι που περάσαμε τι τεράστιε καταστροφέ, είδαν τι ευθύνε είπαν δεν πάει άλλο και συστρατεύονται, συμπορεύονται με τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα και επειδή έχουμε και δεύτερο γύρο. Επιμένατε δεύτερο αποχή, γύρο. Και κάτω, σα παίρνω το ρίξη. Είναι έξι έξι δίμη, λευκό η Μεγάλη δήμη, είναι έξι, έξι μεγάλοι δήμοι ναι. που μπορούν να έχουν έναν αγωνιστή δήμαρχο, ένα σύμμαχό του, ναι. οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, στι δύσκολε μέρε που έχουμε μπροστά. Με του άγριου αντιλαϊκού προπολογισμού, με τα μέτρα οδοστρωτήρα που περνάνε και τι επικίνδυνε εποχέ που ζούμε. Θα έχουν ένα αγωνιστή μαζί του, έναν άνθρωπο δικό του, από κούμπι του. Ο Πελετήδη που άλλο λέει. Πού είναι, πού άλλο είναι. Είναι ο Πελετήδη, είναι στη Νίκαια, ναι. Ρέντι, που κατεβαίνει στη Δεύτερη Κυριακή, ο πελετηδη ειναι στη Νίκια, ναι που κατεβαινει στη δευτερη κυριακη ο του ο Βαγγέλη ο Σίμω στην Πετρούπολη. Ο, Ηλίας, ο Σταμέλος, είναι στην πετρουπολη ο Σταμέλο ειναι στην, Κεσαριανή. Είναι στον Τύρναβο, μια πολύ σοβαρή υποψηφιότητα. Ο Μιχάλη ο Σελέκος, και πρώην δήμαρχο με πολύ σημαντικό έργο και εκτίμηση στου κατοίκου όλου του Χαϊδαρίου, ε. ανεξάρτητα τι ψηφίζουν πολιτικά, είναι έξι υποψηφιότητε. Πολύ ωραία. τα δεν υπόλοιπα λευκό Δεν σα παίρνουν να σου λένε βοηθάτε. Πώ δεν παίρνουν. Κάθε <laughs> <Όλη> μέρα παίρνουν. <laughs> και μάλιστα παίρνουν όλων των αποχρώσεων. Ε, όλοι. Και βέβαια, βέβαια, ε, και όλοι εσύ. εμφανίζονται προοδευτικοί. <laughs> όλοι, <laughs> ε, <αγωνιστές>, όλοι εμφανίζονται αγωνιστές, αγωνιστέ, όλοι εμφανίζονται ε, ναι, αντάρτε. ένα δήμαρχο τώρα εκεί να στηρίξετε εσεί. Μα πριν τι εκλογέ, όλοι είδαμε ότι εμφανίζονταν αυτοδιοικητικοί και ανεξάρτητοι. Ναι. Το βράδυ των εκλογών βαφτήκανε μπλε, προσωρινά, μπλε λίγο, ναι. βάψανε ναι. τα χρώματα Μια το απόχροση. χάρτη. Τώρα ξανά εμφανίζονται πάλι αυτοδιοικητικοί Ως. για να πάρουν το χρήσμα και ανάλογα τι υπάρχει. Για να πάρουνε... Εσείς λέτε σταθερά, κύριο Λευκό, δεν Εμείς λέτε... λέμε, κριτήριο είναι ποιος από αυτούς τους υποψήφιους που κατεβαίνουν τώρα έχει υπηρετήσει με συνέπεια τα δικαιώματα των εργαζόμενων στον αγώνα Λάστε. και ποιο έχει υπηρετήσει την κυβερνητική πολιτική από όποιο πόστο βρέθηκε. Αυτό είναι ένα ένας μάρτυρα. μάρκετ που Λάστε. κρίνει λοιπόν. και όχι οι ταμπέλε που μπαίνουν, τι είναι αυτό, αν είναι δεξιό, ναι, αν είναι αριστερό. Αν έχει υπηρετήσει αυτή την πολιτική, έχει ψηφίσει τρία μνημόνια, τι είναι. Σαφώ. Είναι προοδευτικό. Σαφέ, σαφέ. Σαφέ, Γιάννη. Λοιπόν, Κύριε ναι, κοίτα, κοίτα μου, πώ τα βλέπει. Είναι εγώ να συγχαρώ τον κύριο Πρωτούλη, ο οποίο έσπασε το ρεκόρ του φίλου μου του Θανάσου του Παφίλη. Να. Το... Έτσι νομίζω, δεν είναι. Για λίγο, όχι, δεν το σπάσαμε. Δεν το σπάσε. Εγώ νόμιζα ότι το ξεπέρασε για λίγο. <laughs> Να πούμε, εντάξει. Ήταν μια προσωπική του επιτυχία από το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Τώρα, εμεί δεν ισχύει αυτό που είπατε. Σε, σε ό,τι αφορά τι περιφέρειε και του τρει μεγάλου Δήμου, ήμασταν απόλυτα σαφεί. Δεν είπαμε ψηφίστε αυτό. Ήταν και αυτοδιοικητική. Ο Καχρημάνη είναι 15 χρόνια περιφερειάρχη. Δεν είναι αυτοδιοικητικό. Ναι, ήταν αφαλώς. και αυτοδιοικητική. Βλέπω, αλλά δόσα... να μιλήσετε για τον κύριο Χαρδαλιά, βέβαια. Που ναι, ήταν υπουργό. Και ο κύριο Χαρδαλιά, να πούμε, ήταν αυτοδιοικητικό 15 χρόνια πριν κάνει την υπουργική του θητεία. Είμαστε λοιπόν σαφεί. Εγώ λοιπόν έχω να κάνω μία παρατήρηση ότι από τη μία μεριά ήταν 7 κόμματα τη αντιπολίτευση. Δεν τα ομοδοποιώ γιατί δεν έχουν σχέση όλα μεταξύ του. Ευτυχώ. Να πούμε. Και από την άλλη μεριά ήταν η Νέα Δημοκρατία και τα το αποτελέσματα του πρώτου γύρου έδειξαν δύο. Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι. Εφτά περιφέρειες τελειώσανε, τις 6,5 τις πήραμε. Λέω τη μισή, διότι ο κύριος Αρναουτάκης, εδώ τώρα γνωριζόμαστε μεταξύ μας, yeah, okay. η πολιτική του μήτρα ήταν το Πασόκ. Θα έβγαινε Πασόκ. έτσι κι αλλιώς ο Αρναουτάκης. Ναι. Αλλά στην ηχτή και από εμάς και από το Πασόκ. Τώρα μένουν έξι περιφέρειες. Στις έξι περιφέρειες πλην της Θεσσαλίας, που πράγματι ο κύριος Αγοραστός έχει αντίπαλο έναν άλλον άνθρωπο που στηρίζεται από το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ, όλες οι άλλες περι... περιφέρειες είναι κράμερ εναντίον κράμερ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αλλά μα... αν την πάρει αντάρτης, Τι θα πει έτσι. αντάρτης, επειδή εγώ είμαι στην παράταξή μου από το 1964 ναι. και ξέρω τη Νέα Δημοκρατία όσο κανείς άλλος, ναι. δεν πρόκειται για κανέναν αντάρτη. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στην παραδοσιακή λαϊκή δεξιά δεν είναι καθόλου αντάρτητο. Ε, όταν πάνε απέναντι όμω τον επίσημο ε, ψήφο. Ε, ε, Εντό εισαγωγικών. Δηλαδή το βάφετε μπλε αν την κερδίσει ο Τρεμπεκλή, ε, δηλαδή. ξέρω εγώ. Δεν Τα Ιόνια. Ακούστε. Τυπικά όχι, διότι το κόμμα στηρίζει κάποιον άλλον. Ουσιαστικά όμω είναι. Η πολιτική επιρροή είναι η παράταξη, να πούμε. Είναι η παράταξη. Εντάξει, τώρα δεν είναι εκεί, το ζήτημα. Είδατε κάποια ψήγμα αποδοκιμασία ή επιμέρους ή Εγώ έχω να κυβέρνηση... σας πω για αυτά δύο πρώτον ότι αυτό το μήνυμα ή εντό εισαγωγικών αντάρτες για μένα πρέπει να το λάβει η Νέα Δημοκρατία. Α. Σοβαρά υπόψη, εν μάλιστα των ευρωεκλογών. Ένα μεγάλο κομμάτι, επειδή την Αθήνα την ξέρω όπω την παλάμη του χεριού μου, ένα μεγάλο κομμάτι δυστυχώ αυτή τη τεράστια αποχή στο Δήμο τη Αθήνα, που αφορά όλε τι παρατάξει, οφείλεται σε αποχή ανθρώπων από τη δική μου παράταξη. Για δεν, δεν πήγαν πήγα να δε... ψηφίσουν δεν, Για του δικού του λόγου. Άλλο δεν του μπορεί να mm. μην άρεσε ο Κώστα ο Πακογιάννη, yeah. Άλλος άλλο ήθελε να στείλει το μήνυμά του, άλλο βαρέθηκε. Πάντω ξέρω πολύ καλά τι σα λέω. Mm. Διότι δραστηριοποιήθηκα να βοηθήσω ανθρώπου, υποψήφιου δημοτικού συμβούλου που παραδοσιακά με βοηθούν και έβλεπα τι μου λέγανε εκεί που απευθυνόμουν. Το τρίτο όμω που έχω να πω, που αγγίζει τα όρια, αυτό ίσω σα εκπλήξει, να βεβαίω ικανοποιήθηκα από τα αποτελέσματα, αγγίζει τα όρια τη συνταγματική του συνταγμα, συνταγματικού προβλήματος. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει, αυτό αλήθεια. Δεν. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Φεύγω από τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και δεν μπορεί να κοιμηθεί τόσο από την ανησυχία όχι, σου. Δεν, Α. δεν, δεν, λέω ότι. αλλά σαν παλιό κοινοβουλευτικό, εγώ σημειώνω. Λέτε ότι αγγίζει τα όρια του πραγματικού προβλήματο. Ε, Ακριβώ. Βεβαίω. Ε, οποιαδήποτε παράγει, κυβέρνηση και να ήταν αυτό θα έλεγα. Για να τζάκρα, σου πει ότι υπάρχει. Βεβαίω. Εντάξει, δεν ευθύνει τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Εδώ είναι η. η, η Παρακαλώ, η κυρία Τζάκη. Υπάρχει, κύριε Τζάκρη. Υπάρχει. Υπάρχεται. Δεν Γιατί... υπάρχει αντιπολίτευση. Καταρχά, yeah. εμεί να πούμε ότι είμαστε σε μια διαδικασία ε, Ενό κλίματο εσωστρέφεια μετά την πρόσφατη εσωκομματική αναμέτρηση για την εκλογή Προέδρου. Καταρχά, συζητούσαμε προηγουμένω και σα είπα ότι αύριο θα οριστούν οι τομεάρχε, που σημαίνει αυτή είναι μια διάταξη μάχη τη της αντιπολίτευση, λοιπόν, μέσα στο Κοινοβούλιο. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί ο Πρόεδρό μα περιοδεύει ολόκληρη την Ελλάδα. Yeah, και, το και εκλογητώ, παρά το γεγονό ότι θέλετε όλοι να του προσάψετε, ότι ξέρετε υπάρχει, ένα επικοινωνιακό μανδύα και υπάρχει ένα πολιτικό κενό, εγώ δεν έχω ακούσει του πολίτε να πολιτικολογούν περισσότερο επαφορμή του μετέτο του, 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 του κυρίου Κασελάκη. Και για τα κοινωνικά ζητήματα και για αμυγός πολιτικά. Γιατί έχει βάλει στην ατζέντα. Για τα κοινωνικά ναι. Πολύ... Για τα πολιτικά που. Και για τα κοινωνικά. Εγώ για έχω σε σαφές... να, να σας πω ο κύριος ο, 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 κ. Καμπουράκη έδωσε χθε μια συνέντευξη στο κανάλι σα. Μισή ώρα μιλούσε για τον κ. Κασελάκη. Ποια πολιτικά ζητήματα βάζει. Όχι για τα πολιτικά. Που μιλάει για την, που μιλάει για την πατριωτική αριστερά, που ζητάει για του κανόνε που πρέπει να μπουν στην αγορά. Σήμερα θα μιλήσει στο ΣΕΒ. Λεπτό, λεπτό. Αυτά δεν είναι πολιτικά ζητήματα. Που μιλάει για τον τρόπο που πρέπει. Μα δεν έχουμε εξειδίκευση θέσεων, κύριε Θα υπάρξει εξειδίκευση θέσεων. Πότε. Χριστό και η Παναγία, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα βγήκε ο κ. Κασελάκη. Και φυσικά, και το ξαναλέω ότι έχει βάλει με, με ένα έναν τρόπο βίαιο. Εγώ πρώτη φορά έχω ακούσει στην Ελλάδα να με το πολιτικολογεί σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Μια σειρά θεμάτων και τη κοινωνική ατζέντα, αν θέλετε. κοινωνικά, εγώ δύσκολο. Αλλά τέλο πάντων. Πέστε Ούτε. μου κάτι, το αποτέλεσμα θέλω να μου σχολιάσει. Το... Ήταν, το... καλό, κακό, Πειράξτε. άσχημο, μέτριο. Το αποτέλεσμα μέτριο, ήταν αναμενόμενο στο επόϊχο τη διπλή εκλογική συντριβή του καλοκαιριού. Ναι, αλλά πήγατε πιο Κύριε κάτω. κάτω Κύριε Στάθη, να σα πω. Καταρχά, ε, δεν περιμένει κανεί αναστροφή μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, όπω σα είπα προηγουμένω, ισοστρέφεια. Οι περισσότερε επιλογέ, γιατί όλοι ασχολούμαστε σχολούμενοι στα έγιναν στο νήμα για την κατάθεση ψηφοδελτίων. Ουδή ασχολείται με αυτό. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι ουδέποτε η αυτοδιοίκηση, και εδώ υπάρχει ευθύνη, ήταν το προνοιακό πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ. Και να πω και κάτι που είναι το πολύ βασικό. Ευθύνη του είναι... Τσίπρα. Ε με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Με την έννοια ότι δεν έχει χτίσει παρατάξει οι οποίε να υποστηρίζουν και ότι πήγαινε κάθε φορά σε κυριακέ επιλογέ προσώπων. Σε ό,τι αφορά του μεγάλου Δήμου και τι περιφέρειε, γιατί εκεί κρίνονται τα θέματα. Ναι, βεβαίω. Μετά στο της Αθήνας, δεν το Δήμο τη Αθήνα ήταν πηγή ο Το πιο σημαντικό που έχω να σα πω όμω, ε, κύριε Στάθη, είναι ότι εδώ, παρά το γεγονό ότι υπήρξε αυτή η καταστροφική διαχείριση των φαινομένων τη της πολιτική προστασία, των πλημμυρών, των καταστροφών, των πυρκαγιών. Η αλήθεια είναι ότι μέσα σε τόσο χρήσιμο χρο, χρο, χρονικό διάστημα, δύο μηνών, εκατό ημερών, ουδή προτίθεται να αλλάξει την κατεύθυνσή του, την πολιτική. Είναι σαν τα διαζύγια. Ε, τι να σα πω, κα, 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 όσο και σοβαροί είναι οι λόγοι, μέσα σε ένα δίμηνο κανεί δεν πάρει διαζύγιο, κύριε Στάδη, γιατί σε κορυδεύει ο πλάτο χωριό. Όμω, εμεί απαντήσαμε σε αυτά τα ζητήματα με μεγάλη. Αν θέλετε, με μεγάλο θάρρο. Είπε ο κ. Κασελάκη ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ριζική ανανέωση χθε και βεβαίω λέω εγώ και σε ριζική αλλαγή πολιτικού προσανατολισμού. Γιατί είναι απαράδεκτο και εκεί είναι μεγαλύτερη ευθύνη μα αυτά τα παρακμιακά φαινόμενα τη τοπική αυτοδιοίκηση και να αναφερθώ σε αυτά να κυριαρχούν, αν θέλετε, και να, και να ε, αυτή τη στιγμή να σοβούν την κατάσταση. Και να πάμε σε αυτό. Στον κύριο πέραξτε, Θα όχι, πάμε σε αυτό Βέο, Μία ερώτηση θέλω εγώ. Αυτό το κλίμα εσωστρέφεια που λέτε, δηλαδή οι δηλώσει, το ένα το άλλο, όσα έγιναν την προεκλογική περίοδο και μετά την εκλογή, Κασαλάκη, mm -hmm. οι δηλώσει κτλ. Πιστεύετε ότι φταίνε για το αρνητικό αποτέλεσμα, Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, σα το είπα ότι περισσότερο δεν υπήρχε ο χρόνο για να ασχοληθεί σοβαρά με τα ζητήματα αυτά. Μέχρι προχθέ είχαμε συγκομματική διαδικασία. Όμω θα πω και κάτι άλλο. Τι εννοώ όταν λέω παρακμιακά φαινόμενα. Βλέπουμε, α πούμε, τώρα τον κύριο Μητσοτάκη να προσπαθεί να αναπαράξει, να βγάλει ανάπτυπο του εαυτού του και στο Δήμο τη Αθήνα, αλλά και στην περιφέρεια. Εγώ είδα ότι ο νεοκλογή περιφερειάρχη, ο κ. Καρδαλιά, έσπευσε να υποβάλει αμέσω τα σέβη του στον αγωνιούντα πλέον δήμαρχο του Μεγάλου Περιπάτου, στον οποίο μερίσταν παρόδο, την έκανε το αγροτικό του δίπλα του στο Κραπενήσι, ήταν δίπλα του στην περιφέρεια εκεί τη Στερεά και βεβαίω τι θέλει να δείξει ότι είναι πιστό φίλο τη οικογένεια. Ποιο είναι ο κ. Καρδαλιά, πριν να ανασυρθεί ω ο Νίκ Δεχάρντε με του 38.000 νεκρού είναι ο άνθρωπο που ω επικεφαλή κάηκαν εκατομμύρια στρέμματα στην πολιτική προστασία, αντιλαμβάνεστε με δύο μποφόρ στην Αττική και στη Βόρεια Είναι ο άνθρωπο που παρακολουθούνταν επί των ημερών του ο στρόχο η 513 έπω λέγω τον φλόρο εξαιτία των εξοπλισμών και των υποκλοπών. Και είναι και ο άνθρωπο τη πρόσφατη παροδία, τραγωδία θα έλεγα, τη Αγχιάλου, όπου κότεψαν να το στρατόπεδο εκεί μαζί με τα F 16. Έτσι αυτό είναι ο κ. Καρδαλιά. Μην φανταστούμε, γι' αυτό είναι τα φαινόμενα παρακμιακά. Είναι όμω και αυτό μόνο... που πήρε το 46% δεν είναι μόνο... σηφωνώ, του λαού τη Αττική. Και ο κύριο Αγαραστό, που προφανώ δεν έχουν την ο ίδια ο άποψη ο αγορα... με όλα αυτά και ο που ο είπατε. Ο και για τον κύριο Μπακοκέν, και, και, και για τον ο κύριο Ο κύριο, κύριο Αγοραστό πήρε 41% στην ίδια λοιπόν. πνιγμένη και βουτυγμένη στη λάσπη oh. ε, Θεσσαλία. Και ο κύριο Μπέο πήρε 56%. Και να σα πω και κάτι άλλο: Νέα Δημοκρατία Και πήρε... ο Πολάκη πήρε... Πήρε, Πολύ... πήρε στα χανιά τόσο. Πολύ ο πήρε στα Δημοκρατία. Το 56% ποσοστά. Τι στη Αθήνα Πάτρα την <Δεύτε>. Όχι, δεν λέω ότι είναι ιτημένο. Ε, δεν είναι ιτημένο. Αλλά τα φαινόμενα αυτά και τι θέλετε να πούμε, να ξανακερδίσει ο αγοραστό. Και όλα πάνε καλά με κοκακόλα, κύριε, κύριε, κύριε Κακλαμάνη. Όλα πάνε, πάνε καλά με κοκακόλα. Γιατί δεν το το φαινόμενο αυτό. Πολιτικό κόστο στην Δημοκρατία δεν καταβάλει κανένα. Είχαμε τέμπη, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών να επανεξελέγει τη δόξη και τιμή. Ο ένα εξ αυτών, ο κύριο Κιαβλαγιάννη, είναι και εφικτό. Άρα ο κόσμο, γιατί του ψηφίζει. Δεν ξέρω, πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί του ψηφίζει ο κόσμο. Και το ξαναλέω, η δική μα ευθύνη σε αυτό το παρακμιακό κλίμα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει η αυτοκριτική γενναία. Πρέπει να, υπάρχει, πρέπει να υπάρξει ανασύνταξη ριζική και αλλαγή πολιτική. Αυτοί και που ψήφισαν λευκό στην κοινωνιστική ομάδα, και πάμε στον κύριο Πρωτούλη, ε, που ψήφισαν λευκό στην κοινωνιστική ομάδα, γιατί θεωρείτε ότι το έκαναν αυτό. Δηλαδή, αν ήταν το 1 τρίτο τη κοινωνιστική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία και έλεγε, κατέβαζε μια πρόταση ο Μητσοτάκη και έλεγαν όχι. Σιγά τα νέα που μα λέτε. Ε, ακόμα και με το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και τον Τζίπρα, υπήρχε 25% πριν χαρακωμένη σοκομματική αντιπολίτευση, ακόμα και στο πρόσφατο συνέδριο του 2022, όπου ο κύριο Τσίπρα ήταν σε ο μεγαλύτερο. Πρόσωπα, δικητής. εγώ δεν το θυμάμαι. Σε Άρα, πρόσωπα... αυτό κάποιοι πράγματα. υπονοούν ότι προσωποποιείται στον κύριο Πολάκη Σ, αυτό. Σε... Εσεί το αισθάνεστε αυτό στην ομάδα Ζημπάνη. Να, να σα πω κάτι, τι έγινε εδώ. Εμεί ξεκινήσαμε σε ό,τι αφορά την υποστήριξη τη κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία προεξοφλούνται ότι θα είναι μειοψηφία ο κ. Κασελάκη, με έξι καταγεγραμμένου βουλευτέ στον πρώτο γύρο των, εκλογών των νοσοκομματικών. Στο δεύτερο γύρο, μαζί με του κρυπτοχριστιανού, είχαμε κάτι λιγότερο από 20. Όταν πηγαίνει και παίρνει προ την πρόσφατη διαδικασία τη κοινοβουλευτική ομάδα 30, και θα μπορούσαν πιέδε. να είναι και 33, πώ θα ήταν. Αυτοί που δεν εξέφρασαν δημόσια την άποψή του. Έτσι. Λοιπόν, αλλά υποστήριξαν ναι. στο πραγματικό πεδίο τη μάχη, Αυτή είναι η κριτοχριστιανή. Πηγαίνει και παίρνει 30 που θα μπορούσαν να είναι και 34. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να περιχαρακωθούν όσο, οκο... ο κομματικός πρέπει να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κατά κάνουν άποση... καλό, κάνουν Κοιτάξει. κακό. Να σα πω λιγάκι ποιοι, τι πιστεύω εγώ. Όταν, εν πάση τόσο επιλέγει αυτή η ισοκομματική αντιπολίτευση, αντί να οικοδομήσει στον ισχυρό νικηφόρο ΣΥΡΙΖΑ, να πει να στήσουμε εφετείω ε, την πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση για να διασώσουμε την καθαρότητα τη αριστερή ψυχή, αυτό όπω αντιλαμβάνεστε για μένα δεν είναι μειοψηφικό. Έχασε με 60%, στο συνέδριο θα χάσει με 80%. Γιατί ξέρετε, γιατί, γιατί οι απλοί πολίτε Όπω του αντιλαμβάναμε εγώ του ανθρώπου τη παράταξή oh. μα, τη ευρύτερη παράταξη, την οποία αναφέρθηκε ο κύριο Κασαλάκη προχθέ, ξέρετε τι λένε. Θέλω να χτίσουν τον καινούριο συλλογικό νικηφόρο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή η τάση, αν θέλετε, αν πάει για μένα, είναι δύσκολη η επιλογή. Η οποία θα βγαίνει όλο, με λιγότερη δυναμική. Είναι και ακραία, είναι και μειοψηφική. Είναι ακραία, και μειοψηφική, αν θέλετε, και είναι και πώ να το πω, αυτοαναφορική. Λοιπόν, Άλλο είναι το πρόταγμα αυτή τη στιγμή. Κύριο... Όλοι εγώ. θέλουν τον ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον κύριο Πρωτολή. Ελλάδα και Πρωτολή. Ωραία. Η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει πάρει λευκή επιταγή για να περάσει σαν οδοστρωτήρα από του εργαζόμενου, από του ε, κατοίκου, από τον ελληνικό λαό. Δεν υπέγραψε ένα λευκό χαρτί ο ελληνικό λαό στι τελευταίε εκλογέ και είπε στην κυβέρνηση: Να απαρτό και κάνω ό,τι θε. Φέρε 13 ώρα, φέρε 78 ώρε δουλειά τη βδομάδα, ε, φέρε κατάργηση του άρθρου 16, φέρε ε, ότι προλαβαίνει τώρα που βρήκε ευκαιρία. Δεν υπάρχει λευκή επιταγή. Και το μυαλό μα, η καρδιά μα και η ψυχή μα σε εμά. Αυτή, αυτή, τη δύναμη που μας έδωσε ο ελληνικός λαός είναι να ανασυντάξουμε αυτό που ονομάζεται εργατικό λαϊκό κίνημα. Δηλαδή η ενεργή συμμετοχή των πολλών στα σωματεία τους, στους συλλόγους τους, στους φορείς τους για να ανέβει η πραγματική οργανωμένη διεκδίκηση. Αν δεν ανέβει αυτό δεν υπάρχει ελπίδα καμία, καμία από σωτήρες από πάνω οι οποίοι έρχονται και ως μεσίες το τελευταίο χρονικό διάστημα για να μας σώσουν με το λαό στη γωνία θεατή θεατή, παθητικό <Γαι> δέκτη όλων των, των, εξαγγελιών, δεν μπορεί να υπάρξει Μια, καμία σχέση. Ένα σύντομο σχόλιο για τον κύριο Ναι, είναι απαράδεκτη η δηλώση του. Και γι' αυτό και είδατε χθε την ανακοίνωση του κόμματό μα, που είπε ότι πολύ καλά και ψάχνουν εισαγγελέα και ποινικέ ευθύνε. Μπέου, Μπέου, υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Όχι, δεν υπάρχει σε, δε, στο κουκουέ δεν ξέρω αν δεν υπάρχει. Δεν, έχουμε παίρνω για το κουκουέ. Δεν έχουμε Όταν ο άλλο λέει, όταν ο άλλος λέει ότι ο, ο δημοσιογράφο ήταν ένα, ένα γκουβάζ από κατά, έχει διαφορά μεγάλα από τον Πέο. Κουράκι, εμεί είμαστε τα μόνοι που δεν μόνα το δελτία, προφανώς, Τα ρωτώ, μόνα ρωτώ, ψηφοδελτία τα οποία δεν Δεν είχαν συνειδητά, δεν είχαν και ούτε θα υπήρχε περίπτωση να έχουν ούτε να ασχοληθούν. Ακολουθούν οι φασίστε, ομοφοβικοί, ρατσιστέ. Στα ψηφοδελτία μα, συγγνώμη κυρία Τζάκρη. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που υπάρχει. Γιατί, Γιατί χαϊδεύουμε στην κυριολεξία αυτό που υπόθηκε σύμφω, και το επαναλαμβάνουμε ένα λούμπεν στοιχείο. Ένα λούμπεν στοιχείο. Πάμε και δά, τα και μέσα μα ενημέρωση. Ξοδεύει, είναι... ξοδεύει τηλεοπτικό χρόνο. Ξοδεύει χρόνο τη, τη που στιγμή προφθώσεις. που κρίνονται πολύ σοβαρά πράγματα. Ελάτε, ελάτε. Και ναι, ο τηλεοπτικό του δίνει και το σύρυτο, η κοινωνική υπόσταση. Σε εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου 927 του 1979, όπω τροποποιήθηκε με τον νόμο 4215. Γι' αυτό και ζητήσαμε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγο έδωσε εντολή για προκαταρκτική εξέλιξη. Δεν είναι μια εξύβριση. Που προέρχεται. Μονάτανε, από όπου και μου Από όπου και μου έρχεται, κύριε μένα. Του. Είναι άθλιο. Για πες μένα πες και το Από όπου και προέρχεται. Φιλιο... Δεν... Ε, εγώ δεν κοιτάζω ποτέ. Και τη βία Είναι από όπου φιλιο... δε... και προέρχεται την καταδικάζω. Δεν υπάρχει για μένα καλή βία και σα το λέω. Ναι, αλλά και το δεν υπάρχουν για μένα αποτρόπε πράξη καλών προθέσεων. Γιατί αν μπούμε σε αυτή τη λογική, το βλέπουμε τώρα και στο Ισραήλ, δεν υπάρχει. Τέλο τον κατήφορο, αντιλαμβάνεστε κυρία. κύριε ένα μικρό σχόλιο, κύριε Κλαμάνι, και σα. Ε, καταρχήν να πω πριν σας πω για τον γνωστό τύπο ότι άκουσα την κυρία Τζάκρη δεν έχω κανένα λόγο να υπησέλθω στα εσωτερικά του κόμματός της αλλά αν αυτά που άκουσα σήμερα εδώ είναι και η κυρία αρχιτάση της νέας ηγεσία. Θα χάσετε και στις ευρωεκλογέ, κυρία Τζάκρη. Έχετε χάσει από το 19 μέχρι σήμερα έξι φορές. Θα χάσετε και 7 φορά. Δεν έχετε καταλάβει απολύτως τίποτα. Εγώ κύριε Στάθη βρίσκομαι σε ένα ίσα σοβαρό... Ίσα είπα ότι καταλάβαμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο ναι, κύριε Τζάκη. Βρίσκομαι σε ένα σοβαρό κανάλι με δύο δημοσιογράφους που προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ και νομίζω ότι έχετε τρεις πολιτικούς που μάλλον είμαστε σοβαροί. Ούτε το όνομά του δεν θέλω να αναφέρω. Έχω. Απλά σας... σας, λέω με το ένστικτό μου κάτι και κρατήστε το. Ο τύπος αυτός, οι φιλοδοξίες του έχουν τελειώσει σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση. Ναι, πάει Λέει, ακόμα προσέξτε, μη δείτε όλα αυτά σχετικά σχετικά τα τσιμπρούσκουλα τα ακροδεξιά, μαζευτούν. Ναι, ας τον κάνει η Φυπουργό. Δεν έχω καμία πληροφόρηση. Κάτι καμία άλλη. Το πολιτικό μου ένστικτο τι λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.